στον επόμενο μιλητή, είναι ο κύριος Κούρτογλου Γιώργος, ο οποίος είναι γνωστός συνάδελφος, παθολόγος, διαβητολόγος, υπεύθυνος στην παθολογική κλινική και στο διαβητολογικό ιατρείο της κλινικής Άγιος Λουκάς. Γιώργο, δεν είσαι μαζί μας, είσαι μακριά μας, αλλά την επόμενη φορά, όπως είπα και στην κυρία Τσαχουρίδου, πιστεύω να είμαστε κοντά. Ο κύριος Κούρτογλου θα μας μιλήσει για τις συχνότερες λοιμώξεις. Κυρία Τσαχουρίδου έκανε μία έτσι αναφορά. Θα μας αναλύσει όμως το θέμα για τις συχνότερες λοιμώξεις στο διαβήτη ο κύριος Κούρτογλου. Μεγάλη εμπειρία στο διαβήτη. Κύριε Κούρτογλου, περιμένουμε την εισήγησή σας. Καταρχάς, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και λυπάμαι πάρα πολύ που λόγω σοβαρών υποχρεώσεων επαγγελματικών δεν μπορώ να είμαι μαζί σας σε αυτή την τόσο ωραία συνάντηση. Ήδη η Όλγα έκανε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, με απάλλαξε από το να αναλύσω και εγώ κάποια θέματα έτσι, τα οποία η Όλγα τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, ήδη είπαμε ότι οι διαβητικοί ασθενείς είναι σε αυξημένο κίνδυνο βέβαια για λοιμώξεις. Οι μισοί ασθενείς με διαβήτη έχουν τουλάχιστον μία νοσηλεία ή επίσκεψη λόγω κάποιας λοίμωξης στη ζωή τους. Οι λοιμώξεις αυξάνουν την νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών και βέβαια συμβάλλουν στην αυξημένη συχνότητα αυτή οι παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, τον ξενιστή δηλαδή, και παράγοντες που σχετίζονται με τους μικροοργανισμούς. Συχνές λοιμώξεις, ήδη ανέφερε και η Όλγα, είναι οι λοιμώξεις ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, οι λοιμώξεις των δοντιών και περιοδοντίου, του ουρογεννητικού συστήματος, του πεπτικού και κοιλίας, του δέρματος και των μαλακών μορίων και το διαβητικό πόδι. Μοιραία δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις λοιμώξεις αυτές, κάναμε μια επιλογή που πιστεύω είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες. Ήδη η Όλγα μίλησε για την παθοφυσιολογία των λοιμώξεων, πώς δηλαδή ο ζαχαρίδης διαβήτης αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στις λοιμώξεις μέσω πολλών μηχανισμών, νευροπάθειας, στη κυταρική ανοσία, λειτουργία συμπληρώματος, φαγοκυταρώσεως. Όλα αυτά δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιμένουμε, τα ανέλησε τόσο καλά η κυρία Τσαχουρίδου. Βέβαια και ο ασθενής ο ίδιος ο διαβητικός έχει ένα σωρό προβλήματα τα οποία τον προδιαθέτουν και αυτά για λοιμώξεις, όπως είναι η περιφερική αγγειοπάθεια που επηρεάζει τελικά την βακτηριοκτόνοδα στη ριότητα γιατί εμποδίζει την ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων λόγω έλλειψης οξυγόνου. Η περιφερική αισθητική πολυνευροπάθεια όπου έχουμε μικροτραυματισμούς, έλκη, που οδηγούν σε λοιμώξεις, η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος με τη στάση που προκαλεί στα χοληφόρα, στην ουροδόχο κύστη, στο έντερο, αυξάνει τον κίνδυνο και αυτή για λοιμώξεων, όπου στάση και λοιμώξη είναι το αξίωμα αυτό. Και βέβαια η υπεργλυκαιμία και η μεταβολική απορρίθμιση και αυτές διευκολύνουν τη λοιμώξη. Διαταραχές ανοσίας, τα είπε αυτά η Όλγα. Η λοιμώξη χειρουργικού πεδίου, που σχετίζονται με την χειρητική υπεργλυκαιμία και απικισμός δέρματος και βλανογόνων με στελέχη σταφυλοκόκκων και με κάντιντα μύκητες. Παράγοντας τώρα που σχετίζονται με τα ίδια τα παθογόνα, όσον αφορά την κάντιντα, η γλυκόζη επάγει πρωτεΐνες που αυξάνουν την προσκόλληση των μυκήτων στους βλανογόνους του στόματος και του κόλπου και προκαλούν διαταραχή φαγοκυτάρωσης. Ο μύκητας ριζόπους που προκαλεί τη μουκορκίνωση, τη μουκορμίκωση, προκαλεί αύξηση και των οικών σωμάτων και αυτό γίνεται ανάστροφα πλέον το όξινο, οξεωτικό, υπεργλυκαιμικό περιβάλλον προάγει την ανάπτυξή του. Γι' αυτό στην κετοξέωση έχουμε κυρίως την φλεγμονία αυτή, την κοιτίαση αυτή. Και βέβαια, όπως είπαμε, και το ρουπαχοσταγόνο κολοβακτηρίδιο, μέσω της αύξησης των AIDS, αυξάνεται έτσι η προσκόλληση του κόλλη στο ουροθύλιο και ο κίνδυνος ουρολίμωξης. Πάμε τώρα να πιάσουμε λίγο τα συστήματα. Η λοιμώξη ανωτέρου αναπνευστικού, καταρχάς θα πούμε για το κοήθη εξωτερική οτίτιδα που είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή
φλεγμόνη, λίμωξη, που πρέπει να την ξέρουμε, γιατί πολλές φορές ξεφεύγει και βλέπουμε ασθενείς να ταλαιπωρούνται επί καιρό, χωρίς να έχει μπει η διάγνωση, και όταν μπει είναι πολύ αργά, έχουν γίνει ήδη καταστροφές. Αυτή λοιπόν ξεκινάει από τον έξω ακουστικό πόρο και προοδευτικά διαβρώνει τα γειτονικά μαλακά μόρια, τη μαστοειδή, το κροταφικό κόκαλο και τη βάση του κρανίου. Άλγος, οτόρια, απώλεια ακοής, κυταρίτιδα και ήδημα είναι τα κλινικά συμπτώματα. Η διάγνωση γίνεται με αξονική, μαγνητική και καλλιέργειες βοηθάνε. Και η θεραπεία βέβαια που είναι δύσκολη είναι ο χειρουργικός καθαρισμός. Καμιά φορά απαιτούνται επεμβάσεις πολύ εκτεταμένες και η ενδοφλέβια, αντιβίωση με αντιψευδομοναδικά αντιψευδομονικά αντιβιωτικά. Η μουκορμίκωση είναι μια ενδιαφέρουσα, σπάνια ευτυχώς, αλλά ενδιαφέρουσα φλεγμονή που και αυτή πρέπει να την ξέρουμε, γιατί σε αρρώστους με κετοξέωση αναπτύσσεται, αλλά υπάρχουν και άλλοι προδιαθετικοί παράγοντες όπως βλέπουμε εδώ, η ανοσοκαταστολή, η αιμοσιδήρωση, η θεραπεία με δεφεροξαμίνη, υποξία, εγκάβματα, καταστροφές και λίμωξη με COVID-19. Και εκεί αναφέρθηκε ότι μπορεί η λίμωξη αυτή να προδιαθέσει για ανάπτυξη μουκορμίκωσης. Τα αίτια βλέπουμε εδώ τους μύκητες που προκαλούν. Τα συμπτώματα αρχίζει έτσι μια ένα πόνο στο πρόσωπο, στο κόγχο ή στη μύτη, μερινική συμφόρηση, πυρετό, κακουχία. Δημιουργούνται νεκρωτικές σχάρες στη μύτη και στη συνέχεια μπορεί να έχουμε καταστροφή και οστών και εγκεφάλου. Η διάγνωση γίνεται με MRI ή με αξονική και βέβαια με βιοψία νεκρωμένων ιστών που είναι το gold standard και όχι με απλές καλλιέργειες. Διαφορική διάγνωση από ασπεργύλωση, που πολλές φορές μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε ασπεργύλωση η μουκορμίκωση, και όμως οι εξετάσεις ειδικές για τον ασπέργυλο, η ανάπτυξη ανέβρεση γαλακτομανάνης β, β-γλυκάνης, είναι αρνητικές. Θεραπεία είναι η παραταμένη χορήγηση αμφωτερικίνης β' εντοφλεβίως και ο χειρουργικός καθαρισμός. Η θνητότητα ακόμα και σήμερα 30-70%. Μπορεί να πιάσει και άλλες μορφές και άλλα συστήματα του οργανισμού. Βλέπουμε, μπορεί να έχουμε διάχυτη νόσο γαστροεντορική, πνευμονική, δερματική κτλ. Και όλες αυτές βέβαια έχουν αυξημένη θνητότητα. Και βέβαια βλέπουμε ότι η συχνότητά της αυξάνει. Εδώ μια μελέτη από το Μεξικό πρόσφατη, που βλέπουμε εδώ 82, 2000, 2010, πόσο αυξάνεται η συχνότητα και του διαβήτη, βέβαια και της μουκορμίκωσης στην περιοχή αυτή του κόσμου. 75% είχαν παραρινοκολπίτιδα και η θνητότητα 51%. Βλέπουμε εδώ κάποιες εικόνες σε ένα ασθενή με διαβητική γετοξέωση. Λοιπόν, εδώ σε έναν ασθενή με διαβήτη μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από μαγνητική. Εδώ στα δελάκια υπάρχουν διαφάνειες που προκαλούνται από την ανάπτυξη του μουκορμίκητα στη γνάθο, στην άνω γνάθο και στο ηθυμοειδή κοιλότητα. Και εδώ μία εικόνα πνευμονικής μουκορμίκωσης. Εδώ βλέπουμε πώς μοιάζει η μουκορμίκωση στο μικροσκόπιο. Βλέπουμε αυτή τη γωνία που κάνει, που είναι ορθή γωνία σε αντίθεση με τον ασπέργυλο που κάνει οι μύκητες οξία γωνία. Τέλος πάντων, αυτό ίσως είναι λεπτομέρεια, αλλά νομίζω δείχνει ότι έχει σημασία. Το ξέρουμε και αυτό. Εδώ βλέπουμε συνολικά τη θεραπεία. Μετά από αμφωτερικίνη β, χορηγούμε αυτά τα φάρμακα που είναι αζόλες, ρόσα κοναζόλη και ίσα βου κοναζόλη. Μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και υπερβαρικό οξυγόνο, όπως βλέπετε. Βέβαια, τα χειρουργία που είπαμε πρέπει να είναι δραστικό έτσι και επιθετικό και βέβαια
ο έλεγχος του διαβήτη και παρακολούθηση για υποτροπή της νόσου που καμιά φορά συμβαίνει. Η πρόγνωση βλέπουμε εδώ στις διάφορες μορφές, όταν συνυπάρχει H 100% θνητότητα, στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει από 10% στη δερματική μέχρι 90% στην διάχυτη κορμίκωση. Και πάμε τώρα πνευμονία γρίπη. Ήδη είπε η κυρία Τσαχουρίδου αρκετά πράγματα. Οι ασθενείς αυτοί είναι σε τετραπλάσιο κίνδυνο θανάτου από λοιμώξεις σε σχέση με μη διαβητικούς. Συνήθι παθογόνα από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Συνήθι παθογόνα είναι γκραμ θετικά βακτηρίδια όπως σταφυλόκοκκος χρυσίζων και στρεπτόκοκκος πνευμονίας και γκραμ αρνητικά όπως εντεροβακτηρίδια και λετζιονέλα και βέβαια τα μυκοβακτηρίδια όπως ανέφερε ήδη η Όλγα, μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης και ιός γρίπης. Απαραίτητοι εμβολιασμοί έναντι γρίπης και πνευμονοκόκκου, που ανέπτυξε αυτό το κεφάλαιο καλά η κυρία Τσαχουρίδου, αυτό το θέμα. Και πάμε στις λοιμώξεις του ουρογενετικού. Λοιπόν, υπάρχει, κυμαίνονται από ασυμπτωματική βακτηριουρία, έτσι, θα πούμε λίγα λόγια για αυτή παρακάτω, την κυστίτιδα, που όπως και στους μη διαβητικούς, παρόμοια συμπτώματα και εδώ βέβαια έχουμε και ατελή κένωση της κύστης λόγω της νευροπάθειας. Μικροοργανισμοί, συνήθως γράμμα αρνητικά βακτηρίδια, στρεπτόκοκκοι μπορεί να είναι και μύκητες, αμφωτερόπλευρη πυελονεφρίτιδα, εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα και βέβαια ιδιοκολπίτιδα από μυκητίαση με στελέχη κάντιντα. Είναι 2 έως 4 φορές συχνότερες τα άτομα με διαβήτη, 80% στο ανώτερο ουροπητικό, συχνά αμφωτερόπλευρες, είπαμε. Αν απομονωθεί σταφυλόκοκκος, σε αυτό συνεπάγεται πιθανόν αιματογενή διασπορά. Η οξία και συνήθεια θέλει πενταήμερη θεραπεία με λακτάμες και τριήμερη με κοινολόνι. Η πυελονεφρίτιδα θέλει 10 με 14 μέρες ενδοφλεβίως καταρχάς και μετά μπορεί να περάσουμε από το στόμα εφόσον άρρωστος σταθεροποιηθεί και εφόσον υπάρχουν φάρμακα που είναι δραστικά από το στόματος στη συγκεκριμένη περίπτωση και βέβαια συχνή εξέλιξη του διαβητικού σε επιπλεγμένη λίμωξη, περινεφρικό απόστημα, νεκρωτική θηλίτιδα και νεφρικό απόστημα επί πυρετού πάνω από 4 μέρες. Αν ο πυρετός λοιπόν κρατάει παραπάνω, ενώ δίνουμε και την στοχευμένη αντιβίωση, τότε σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί, κάποια επιπλοκή που πρέπει να τη δούμε και γρήγορα κιόλας όπως θα δούμε παρακάτω. Γιατί λοιπόν υπάρχουν οι εμφυσηματώδεις λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι οποίες είναι ειδικές σχεδόν για τον σαχαρώδη διαβήτη. Είπαμε, κάποιες από τις λοιμώξεις αυτές που λέμε είναι πρακτικά αποκλειστικά στους διαβητικούς, κάποιες άλλες υπάρχουν και σε όλους τους ανθρώπους, μπορεί να συμβούν, αλλά στους διαβητικούς με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αιτίες της πυελονεφρίτιδας, το κολοβακτηρίδιο, κλεψιέλα, τα πιο συχνά, ή πολυμικροβιακές. Μπορεί να έχουμε αυτής της εμφυσηματώδους λίμωξης, μπορεί να έχουμε και πολυμικροβιακές σε μικρό ποσοστό. Ο μεταβολισμός προκαλεί παραγωγή αερίων λόγω ζύμωσης γλυκόζης στα ούρα. Και η κυστίτιδα εκδηλώνεται κυρίως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με αιματουρία και κοιλιακό άλκος. Η διάγνωση με ακτινογραφία ή αξονική. Βλέπουμε εδώ μια αξονική τομογραφία με αέρα στο τείχομα της ροδόχου κύστεως και στον αυλό και μέσα. Και σε έναν ασθενή που έχει φέρει και καθετήρα κύστης. Λοιπόν, η πυελονεφρίτιδα, αυτή είναι βαριά νεκρωτική φλεγμονή του παρεγχήματος, αποχετευτικής μοίρας και περινεφρικού χώρου. 23% απόφραξη προκαλεί και σε 21 νεκρωτική θηλίτιδα. Η κλινική εικόνα είναι βαριά. Η διάγνωση κυρίως γίνεται με αξονική. Απαιτείται ενυδάτωση, αντιβίωση, με β' λακτάμι με γλυκοσίδη, κοινολόνι ή καρβαπενέμι. Άρση της απόφραξης πρέπει να ανεχτεί, λοιπόν, αν υπάρχει απόφραξη, πρέπει γρήγορα με τοποθέτηση WJ stent να αρθεί, χωρίς να σκαλίξουμε τον ουρητήρα. Λοιπόν, η διαδερμική παροχέτευση μπορεί να γίνει, νεφροστομία δηλαδή, και επί αιμονής των συμπτωμάτων, νεφρεκτομή. Άριστη ρύθμιση ζαχάρου με ινσουλίνη απαιτείται. Και εδώ βλέπουμε
μια εικόνα με αξονική τομογραφία, εδώ στα βελάκια, αέρας μέσα στους νεφρούς, στις κάλικες και στην νεφρική πίελο, εδώ στην εικόνα Β. Πολλές φορές στους διαβητικούς έχουμε υποτροπιά ζωστρολιμόξης, λόγω αυξημένης προσχόλησης των παθογόνων στο οροθύλιο και λόγω άλλων γενετικών παραγόντων. Είναι συχνές. Ο καλός έλεγχος του διαβήτη προστατεύει. Εξατομικευμένη θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος και ιστορικού. Ορθολογική χρήση αντιβιωτικών προς αποφυγή ανάπτυξης αντοχής. Καλή συνεργασία των εμπλεκομένων ειδικοτήτων. Και όπως είπε και η Όλγα, πιθανή προφυλακτική δράση του χυμού από κράνα, κυρίως στην περίπτωση που έχουμε λίμωξη από κολοβακτηρίδιο. Η ασυντοματική βακτηριουρία, και αυτή πολύ συχνή στους διαβητικούς, εδώ βλέπουμε τον ορισμό, αν βρούμε το ίδιο στέλεχος σε δύο συνεχόμενες καλλιέργειες σε γυναίκες ή μία σε άντρα, χωρίς συμπτώματα, είναι τριπλάσια σε γυναίκες με διαβήτη, κυρίως σε προχωρημένη νόσο με άσχημη ρύθμιση, ακολουθείται από ουρολίμωξη, ιδίως στον τύπου 2 διαβήτη. Δεν χρειάζεται προληπτική χρήση αντιβιωτικών, γιατί επανεμφανίζεται μετά την διακοπή της χημειοπροφύλαξης και δεν επηρεάζει ευτυχώς την νεφρική λειτουργία. Μυκητουρία συχνά έχουμε στους διαβητικούς, κυρίως στις γυναίκες, από συμπτωματικό απικισμό μέχρι πυελονεφρίτιδα και αποστήματα. Αναγκαία, αν έχουμε λίμωξη ανωτέρων ουροπητικού, είναι αναγκαία η θεραπεία. Η θεραπεία των λίμωξεων του κατωτέρου αμφισβητείται, γιατί πολλές φορές μόνη της προστρέφεται η μυκητουρία. Φλουκοναζόλη για 7 έως 14 μέρες ή μία δόση ενδοφλεβίας από φωτερικίνης Β είναι δραστικές. Και πάμε στη λίμωξη κοιλιάς. Έχουμε την χολοκυστήτιδα, πρώτη θα πούμε την κοινή χολοκυστήτιδα, η οποία όμως είναι βαρύτερη στους διαβητικούς, με εντερικά γράμμα ενετικά βακτηρίδια το κυριότερο αίτιο και αναερόβια. Συνυπάρχει χολολιθίαση πολλές φορές, επιπλοκή αεριογόνος γάνγρενα περιτονίδα διάτρηση. Θεραπεία, χολοκυστεκτομή και αντιβίωση. Και η εμφυσηματώδης χολοκυστήτιδα, μια έτσι ειδική πιο συχνή και σχεδόν αποκλειστικά στο διαβήτη εμφανίζεται. Η χολολιθίαση είναι είναι συχνή, μπορεί όμως και να μην υπάρχει και υπάρχει η λίμωξη από αεριογόνους οργανισμούς, κλωστηρίδια, κολοβακτηρίδια και κλεψιέλα. Σε αντίθεση, στη μη εμφυσηματώδη χολοκυστήτιδα, τα κλωστηρίδια είναι το πιο συχνό αίτιο. Η κλινική εικόνα βλέπουμε αρκετά σοβαρή και έχουμε κρυγμό στο δεξιό υποχόνδριο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και βέβαια μπορεί να ψηλαφέρεται διογκωμένη η χολιδόχος κύστη ευαίσθητη και ο άρρωστος συχνά μπορεί να είναι σε σοκ. Βλέπουμε εδώ ακτινολογικές εικόνες από απλή ακτινογραφία κοιλιάς και από αξονική ακτινογραφία αέρας βλέπουμε στο τείχωμα της χολιδόχου κύστης και στον αυλό με υδραρικό επίπεδο. Και η μαγνητική και αυτή δείχνει τα σημάδια αυτά τις αμφισαλίδες φαίνονται, ας πούμε. Βλέπουμε εδώ στη μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία χειρουργική, το ταχύτερο δυνατόν. Αντιδιατικά που δίνουμε, τα γνωστά, διόρθωση υγρών ηλεκτρολιτών. Καμιά φορά απαιτείται χολοκυστοστομία και παροχέτευση για να μην καθυστέρησε επέμβαση για 4 έως 6 εβδομάδες αν ο ασθενής δεν μπορεί να αντέξει επέμβαση άμεσα. Συνήθως λαπαροσκοπική επέμβαση, αλλά κάποτε και μετατροπή σε ανοιχτή. Διερεύνηση χολιδόχου πόρου, διεγχειρητική ή μέσω ERCP μπορεί να γίνει αν απαιτείται και ίσως κάποιοι χρησιμοποιούν και το υπερβαρικό οξυγόνο με την χειρητικός. Και πάμε στο δέρμα και στα μαλακά μόρια για να τελειώνουμε σιγά σιγά. Η νευροπάθεια, η αγκιακή νόσος, η υπεργλυκαιμία, το ιστορικό κυταρίτιδας, μυκητίασης και ξηρού δέρματος προδιαθέτει για παράγοντες για λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων στους διαβητικούς. Ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, μολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδος
Α, ο Σταφυλόκοκος Χρυσίζων και ο Community Acquired MRSA, ένα μικρόβιο το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και προκαλεί αρκετό σημαντικό ποσοστό των λοιμόξεων αυτών στην εποχή μας. Εδώ βλέπουμε την νεκρωτική φάση ήτιθα. Βλέπουμε εδώ την νέκρωση ήδη του δέρματος και του υποθωρίου. Μπορεί να προσβάλλει και το λιπόδιστο και να έχουμε καταστροφή της περιτονίας, σχηματισμό φυσαλίδων, ανέβρεση αέρα στην αξονική ή την ακτινογραφία και βέβαια αεριογόνα, μικρόβια, στρεπτόκοκκι, χρυσίζοντα σεφυλόκοκκι και αναερόβια είναι οι πιο συχνές αιτίες. Συνδυασμένη αντιβιωτική θεραπεία, χειρουργικός καθαρισμός απαιτείται. Βλέπουμε και εδώ τον αέρα μέσα στους μυς. Εδώ βλέπουμε τα βελάκια, δείχνουν τον αέρα. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε σε μια έτσι οβελία τομή όλη την έκταση που έχει αυτή, βλέπετε είναι αρκετά εκτεταμένο. Η γάγρανα φουρνιά και αυτή σχεδόν αποκλειστικά στους διαβητικούς. Βλέπουμε εδώ την νέκρωση του οσχαίου που προκαλεί. Τα μικρόβια αυτά περίπου είναι τα ίδια όπως στην φασιίτιδα. Και βέβαια εδώ απαιτείται έντονος και γρήγορος και επιθετικός χειρουργικός καθαρισμός με πολλαπλές αντιβιώσεις. Βλέπουμε τα σχήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και βέβαια και γλυκοπεπτίδια αν υπάρχει υπόνοια σταφυλοκοκκικής λίμωξης μέχρι αποκλεισμού του της πιθανότητας αυτή. Στο διαβητικό πόδι είναι η πιο κοινή και σημαντική λίμωξη διαβητικών ασθενών και εδώ νευροπάθεια, αγγειοπάθεια, νευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι παρεμφετικοί παράγοντες και παθοφυσιολογικά αίτια. Οι τραυματισμοί που δεν γίνονται αντιληπτοί, επιπλέκεται από αεριογόνο, γάγγρενα, ακροτηριασμό και θάνατο πολλές φορές. Το εύρος των λοιμόξεων μπορεί να φτάνει από μια επιφανειακή κυταρίδα μέχρι χρόνια οστεομυελίτιδα ή και οξία οστεομυελίτιδα. Και βέβαια υπάρχει συνδυασμένη λοίμωξη πολλές φορές μαλακών μορίων, δέρματος και οστών. Βλέπουμε εδώ τα έλκη, εδώ οι θέσεις αυτές, οι παραμορφώσεις που προκαλούν για την ανάπτυξη αλκών και στη συνέχεια βέβαια αναπτύσσεται η λίμωξη και η νέκρωση. 5 με 10% των ασθενών είχαν διαβητικό έλκος ή έχουν και 1% έχει υποστεί ακριτηριασμό από αυτούς. Εδώ βλέπουμε τις λοιμώξεις του άκρου ποδός του σαχαρόιδου διαβήτη, τους τύπους της λοιμώξης. Κυταρίτιδα, μειοσίτιδα, απόστημα, φασιίτιδα, είπαμε, συμπτυχή αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, οστεομυελίτιδα. Βλέπουμε ένα επιφανειακό έλκος στην αρχαία επιφάνεια του άκρου ποδός, σε ένα διαβητικό ασθενή. Βλέπουμε πώς θα ξεχωρίσουμε ότι αν ένα έλκος είναι μολυσμένο, με τα σημεία της φλεγμονής, δυσοσμία, παρουσία νέκρωσης και απουσία επούλωσης παρά τη βέλτιστη θεραπεία. Εδώ βλέπουμε την ταξινόμηση σε ήπια, μεσαία και βαριά, βαριά φλεγμονή, βαριά λίμωξη, έτσι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την έκταση και το βάθος και τα συμπτώματα τα γενικά, αν υπάρχουν ή όχι. Συχνότερα παθογόνα σε οξείες καταστάσεις είναι αερόδια γκραμ θετικά, όπως τα φυλόκοκκι χρυσίζοντας και β' αμολυτική στρεπτόκοκκι και σε λοιμώξεις απειλητικές για το σκέλος, όταν έχουμε και βαθιά διαβητικά έλκη, είναι τα αναερόβια, γραμμανητικά και αναερόβια, όπως είναι τα κλωστηρίδια, βακτηριοειδή, πεπτόκοκκι, πεπτοστρεπτόκοκκι. Τα κλινικά σημεία τα βλέπουμε εδώ, ήδη τα έχουμε πει, ποιόδης έκρηση, σημεία φλεγμονής, δυσοσμία. Συγγνώμη, αυτή η διαφάνεια μπήκε δεύτερη φορά, συγγνώμη. Η διάγνωση λοιπόν γίνεται με λεπτομερή κλινική εξέταση, ακτινολογική διερεύνηση αγκιακής επάρκειας με ντόπλερ, οξυμετρίες, μαγνητική αγγιογραφία και ψηφιακή αγγιογραφία
ακτινογραφία απλή, αξονική ή μαγνητική ή σπιθυρογράφημα με γάλλιο. Με αυτό έχουμε εκτίμηση των μαλακών μορίων και των οστών. Πρέπει να ξέρουμε αν συνυπάρχει οστεομιελίτιδα. Ας πούμε, υπάρχει ένας ασθενής με μια άρθρωση σαρκό που είναι ζεστή, που πονάει ή μπορεί να πονάει, μπορεί να μην πονάει και πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει οστεομιελίτιδα. Το σπιθυρογράφημα αυτό και με συσημασμένα λευκά μας βοηθάει. Εξερεύνηση έλκους, βέβαια, εκτίμηση βάθους έκτασης και δείγματα από τους ενδοφάθη ιστούς για καλλιέργεια. Έλεγχος γλυκαιμίας, ενυδάτωση, εκτίμηση νευροπάθειας, εγκυοπάθειας είναι απαραίτητα. Σε ίδιες περιπτώσεις αρκεί το debridement των νεκρωτικών ιστών και αντιβίωση που μπορεί να είναι και από το στόμα. Σε βαριές περιπτώσεις όμως, όπου υπάρχει κίνδυνος ακροτηριασμού ή και ζωής ακόμα, νοσηλεία ασθενούς, εντοφλέβια, αντιβίωση και χειρουργική παρέμβαση, που μπορεί να φτάσει βέβαια και μέχρι τον ακροτηριασμό. Εδώ βλέπουμε σχήματα αντιβιωτικά για ελαφρές λοιμώξεις. Βέβαια από την Αμερική είναι αυτά, αλλά είναι ενδιαφέροντα, αν υπάρχει όχι στα φιλόκοκος, MSSA ή MRSA. Για σοβαρές λοιμώξεις, εφόσον ο ασθενής μπει στο νοσοκομείο. Και τελειώνουμε με την πιομοιοσίτιδα, η οποία είναι μια ειδική φλεγμονή των σκελετικών μυών, ποιόδης φλεγμονή, αιματογενής διασπορά κυρίως, σχηματισμός αποστήματος ή αποστημάτων, κυρίως στους μυς κάτω άκρων, κυρίως στις τροπικές χώρες, αλλά και στις εύκρατες και στα δικά μας κλίματα υπάρχουν περιστατικά. Παράγοντες κινδύνου, διαβήτης, ανοσοκατασταλή, τραύμα, χύβ, λίμωξη και υποθρεψία. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε το σταφυλόκοκο χρυσίζοντα αίτιο, MSSA ή MRSA. Ο πόνος είναι χαρακτηριστικό. Διάγρωση μέσω αξονικής και βακτηριολογική τεκμηρίωση μετά από παραχέτευση. Λοιπόν, η θεραπεία είναι η παροχέτευση. Βέβαια, κάθε απόστημα πρέπει να παροχετεύεται. Αυτό είναι αξίωμα και αυτό δεν μπορεί λοιπόν να γίνει διαφορετικά. Το αντιβιωτικό σχήμα περιέχει αντισταφυλοκοκκικά και αντιβιωτικά εναντί των αναεροβίων και γκραμ αρνητικών μικροβίων. Διάρκεια θεραπείας 3-4 εβδομάδες ενδοφλέβια και έλεγχος για συνύπαρξη ενδοκαρδίτιδας ή οστεομιελίτιδας. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό από μια βιοψία μυός, νεκρωμένους μύες, νεκρωμένες μυϊκές ίνες λόγω μόλυνσης από στρεπτόκοκο πυογόνο. Και αριστερά εδώ βλέπουμε τα στελέχη του γκραμ θετικών βακτηριδίων, χρώση κατά γκραμ, σε νεκρωμένο μυ. Και εδώ για να τελειώσουμε μια ακτινολογική εικόνα, αξονικής τομογραφίας σε ένα περιστατικό νεκρωτικής μυοσίτιδας, πιομοιοσίτιδας όπως λέμε. Άρα λοιπόν σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι ότι οι λοιμώξεις επλέκουν συχνά την κλινική πορεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών με διαβήτη. Η διαδρομή τους είναι συνήθως βαρύτερη και οι επιπλοκές συχνότερες. Ο καλός έλεγχος της γλυκαιμίας παίζει ρόλο και στην πρόληψη και στη θεραπεία τους. Απαιτείται ορθολογισμός στη χρήση των αντιβιωτικών για πρόληψη της πολυαντοχής και ανάγκη σωστή συνεργασία του διαβητολόγου, λοιμοξιολόγου, καθώς και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.